Συναυλία αλληλεγγύης με γνωστούς καλλιτέχνες πραγματοποιήθηκε χθες στο Κιάτο με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες των παιδιών που χτύπησαν από την πτώση δέντρου στο πανηγύρι της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Σήμερα εδώ πέρα γίνεται μια συναυλία αλληλεγγύης για να βοηθήσουμε τις οικογένειες των παιδιών που χτυπήσαν τα παιδιά τους στο Κιάτο στην Παναγίτσα στις 15 Αυγούστου, που γινόταν μια εκδήλωση εκεί πέρα και εγώ είχα την οργάνωση όλη και θεώρησα σωστό να οργανώσω μια βραδιά να βοηθήσω όσο μπορώ τις οικογένειες, γιατί γνώριζα τους καλλιτέχνες και τους το πρότεινα και όλοι ήρθανε αφιλοκερδώς για να βοηθήσουμε τις οικογένειες, γιατί τα παιδιά είχαν χτυπήσει και θα χρειαστεί χρόνος νοσηλείας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ήταν κάτι ανθρώπινο και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες για τα προβλήματα που τους έτυχαν εκείνο το βράδυ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο Κάτσα, το τμήμα αποκατάστασης πρωτοενικής στήλης, με σοβαρό πρόβλημα κινητικότητας κάτω από τη μέση. Με στείλε εδώ να σας ευχαριστήσω όλους μου για την αγάπη και τη συμπόνια που τους δείχνετε. Τη βοηθάτε με αυτό που κάνετε. Όποιος θέλει μπορεί να της στείλει και email. Το εισιτήριο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το δικό της εισιτήριο για την αποκατάσταση της υγείας σε κάποιο καλύτερο κέντρο αποκατάστασης ή και εκτός Ελλάδας. Εγώ και η οικογένειά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κατά πρώτον πάρα πολύ θερμά, μέσα από την καρδιά μου. Παρομοίως θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μάλιο, που στάθηκε καλύτερος αδερφός μου από την πρώτη μέρα του ατυχήματος. Με τη σειρά θα ευχαριστήσω σε θερμά τους καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς βρέθηκαν απόψε μαζί μας με σκοπό να βοηθήσουν το μαράκι μου. Ευχαριστούμε τον Θέμη Ανταμαντίδη. Ευχαριστούμε τη Χαρά τη Βέρα. Ευχαριστούμε τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Σεφέτη. Επίσης ευχαριστώ όλους τους χορηγούς της διοργάνωσης, την ορχήστρα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνας. Εγώ και η οικογένειά μου σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και να πλήρετε άκρα υγείας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθετε να μας ακούσετε και να ευχηθούμε περαστικά σε αυτά τα παιδιά που συνέβη το μοιραίο. Να έχουμε καλή βραδιά, μην ανησυχείτε. Πολλά τραγούδια θα ακούσετε, πολλοί συνάδελφοι υπάρχουν εδώ. Ζήτα μου μια νύχτα με τα αστέρια να γίνω δρόμος και εκεί να πας. Ό,τι μου ζητήσεις θα μπορέσω αν τη ζωή μου κρατάς. Αν μ' αγαπάς, ό,τι θέλεις εσύ στη δική μου ζωή δικά σου όλα. Ό,τι θέλεις μπορώ, φτάνει να σε δω, να σε έχω τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε εδώ και συμπαραστάθηκε με όλη του την καρδιά σε αυτό το κορίτσι και στους καλλιτέχνες για τη μεγαλοψυχία τους που ήρθαν αφιλοκερδώς. Να ευχηθώ με όλη μου την ψυχή έτσι να πάει καλά η υγεία αυτού του κοριτσιού και οπωσδήποτε υπήρξαν και άλλα άτομα τα οποία πέρασαν αυτή την άτυχη στιγμή, την πολύ άτυχη στιγμή με την υγεία τους, με την ταραχή τους όλη αυτή, ας πούμε, που ήταν κάτι συντρακτικό να βλέπεις ένα δέντρο έτσι να πέφτει. Είναι απεριστατικό, ναι. Μπορεί, θέλουμε να ξεχάσουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Όμως δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε. Εγώ ήρθα πάλι εδώ σε αυτό το... Την περιοχή. Και εντάξει, οπωσδήποτε τραγούδισα, έτσι. Αλλά θυμόμουν αυτή τη στιγμή. Άλλη μόνο αν κάποτε μου πεις τελειώσαμε εδώ και για χαρά σου. Την ίδια τη στιγμή αυτή θα δεις. Να σβήνω μπρος τα μάτια τα δικά σου. Θα κάνω ζημίση.
τώρα είμαστε εδώ γιατί μάθαμε πριν από 20 μέρες περίπου το περιστατικό που έγινε με τα δύο κοριτσάκια εδώ στο Κιάτο. Και είμαστε εδώ απόψε εγώ και η ορχήστρα μου αφιλοκερδός για να βοηθήσουμε τις δύο οικογένειες. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά, πολύ σύντομα περαστικά στα παιδιά. Και κουράγιο στους γονείς. Όπως ξέρετε πολύ καλά, στις 15 Αυγούστου της Παναγίας ανήμερα, στην Παναγίτσα του Κιάτου, έπεσε ένα δέντρο που καταπλάκωσε 20 άτομα, εκ των οποίων δύο κοριτσάκια που τυχαίνει να είναι από το Μάρκας, από τη μάνα, τραυματίστηκαν σοβαρά και ο πολιτιστικός μας όμιλος ανάλαβε μια πρωτοβουλία, ούτως ώστε τα έσοδα όλα που θα μαζευτούν απόψε από τη συναυλία αυτή να διατεθούν στις οικογένειες των δύο παιδιών που τραυματίστηκαν βαριά. Θέλω μέσω του καναλιού σας να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες, τον κύριο Μάλιο που πρωτοστάτησε για την διοργάνωση αυτής της απόψινής μας εκδήλωσης, όλους τους χορηγούς μας και όλους τους απλούς ανθρώπους στον κόσμο που βοήθησαν με την αγορά εισιτηρίων και παραβρίσκονται εδώ πέρα. Θα βρω μια αγάπη αληθινή και θα το προσβιώσω. Ναι! Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.